Για αυτή την προειδοποίηση που ήρθε για αυγά που κυκλοφόρησαν στην ευρωπαϊκή αγορά σε διάφορες χώρες με σαλμονέλα, τα οποία καταναλώθηκαν όμως ομά. Πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ στην Κύπρο, αν υπάρχει μάλλον κάτι εδώ στην Κύπρο και τι διαδικασίες γίνονται. Ο Ηροδότος Ηροδότου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών, είναι μαζί μας. Κύριε Ηροδότου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα, εσείς έχετε λάβει ειδοποίηση μέσω του συστήματος RAPEX πώς είναι για τα τρόφιμα? Όχι. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης του Ελέγχου Νόσου, στην οποία αναφέρεται ότι σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφηκαν κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης από την κατανάλωση σε εστιατόρια τροφίμων τα οποία περιείχαν αυγά, και από την διερεύνηση που είχε γίνει φάνηκε ότι αυτά τα αυγά προέρχονται από ένα ισπανικό αγρόκτημα, στο οποίο βρέθηκαν θετικό στο στέγος της πανδημίας, της επιδημίας. Ναι. Λοιπόν, η έκθεση δεν αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με την έχει παρατηρηθεί με την Κύπρο. Οι υγειονομικές υπηρεσίες επί 24 ώρου βάσεως ελέγχουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για κατάλληλα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Κύπρο, ενημερωνόμαστε άμεσα, τηλεφωνικώς αλλά και με γνωστοποίηση για τη λήψη των όλων των μέτρων. Και όταν λέμε λήψη μέτρων, εννοούμε την ενημέρωση του υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων για απόσυρση του τροφίμου από την αγορά, και αν το τρόφιμο έχει φτάσει στα χέρια των καταναλωτών, τότε εκδίδεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωση από την Υπουργή Υγείας για καταστροφή του τροφίμου. Ναι, τώρα υπήρχε σαλμονέλα, ναι, αλλά μας είπατε ότι τα αυγά ήταν σε φαγητά. Ήταν μαγειρεμένα δηλαδή. Δεν ήταν θέμα κατανάλωσης ομού αυγού. Ναι, όχι, δεν ήταν θέμα κατανάλωσης ομού αυγού. Ναι. Είναι σε διάφορα εστιατόρια που σερβίρουν αυγά και άλλα τρόφιμα. Στη Γαλλία βασικά συνδέονται τα εστιατόρια με το συγκεκριμένο τρόφιμο. Εντάξει, εμείς έχουμε πολλά εγχώρια παραγωγής, αλλά κάνετε συνεχώς ελέγχους, μας είπατε, στην αγορά πυγματοληπτικούς έστω, και δεν διαφαίνεται οτιδήποτε, ούτε είμαστε μέσα σε αυτή τη λίστα των χωρών που φαίνεται ότι έκαναν την εισαγωγή. Ναι, δεν είμαστε στη λίστα, στη συγκεκριμένη έκθεση. Όσον αφορά τον έλεγχο στον χώρο της παραγωγής, στην εισαγωγή και το κοινοτικό εμπόριο, την ευθύνη του ελέγχου έχουν οι φτηνιατρικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηροδότου. Καλή συνέχεια.